Πέτρο, έχεις όντως μαλακαχίλι. Τι βάζεις, Πέτρο. Την Τζούλια Αλεξανδράτου, πού τη θυμηθήκατε. Τι λέει? Την Τζούλια Αλεξανδράτου, λέω, πού τη θυμηθήκατε. Επειδή είπε Τζούλια Ρόμπερτς, ξέρω εγώ μου ήρθε. Πέτρο, με εγώ το συνέχεια μιλάω για σένα και για τον Καδερό και μου λέει την Τζούλια Αλεξανδράτου. Τι να πω, δηλαδή καταλαβαίνεις την τραβάω. Εγώ τα δικά μου χίλια δεν τα έχω δοκιμάσει. Το Παναγιώτερο τη έχει δοκιμάσει. Εγώ ναι. Εγώ είπα και για σένα ότι πόσα παλιά χίλια έχεις. Ήμουν σίγουρος. Εσύ όντως το δίδαξες εσύ το φιλί τώρα, γιατί θα τρελαθώ. Πες ρε Πέτρο. Εννοείται, έπρεπε να δείξω. Εγώ είμαι από τους σκηνοθέτες που αποδεικνύουν στους ηθοποιούς ότι μπορούν να το κάνουν αυτό που ζητάνε. Σωστό. Δεν είναι σαν τους σκηνοθέτες που σου λέει κάντε και λέει κάτω εσύ ρε φίλε. Εντάξει, καταλάβεις. Πάντως από ό,τι καταλάβαμε, πέραν της πλάκας, το έχεις σκηνοθετήσει με μαεστρία, γιατί είναι δύσκολο. Ναι, όχι, όχι. Αυτό είναι και δύο πολύ ωραίοι ηθοποιοί. Ο Παναγιώτης και ο Κρατερός είναι δύο εξαιρετικοί ηθοποιοί και δέσανε και πάρα πολύ ωραία, γιατί αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με την κοιμία των δύο ηθοποιών πάνω σκηνή. Είναι δύο ηθοποιοί οι οποίοι παίζουν όλους από τους ρόλους, από 8 ρόλους ο καθένας, και αν υπάρχει κοιμία μεταξύ τους, δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο δηλαδή. Εντάξει, γι' αυτό και φτάσαμε και στο σημείο αυτό να μπορούν τα παιδιά να κάνουν ακόμα και αυτό το πράγμα πάνω σκηνή. Λόγω χημίας. Μην πάει λεπτό. Ευχαριστώ, Πέτρο μου, για τα καλά σου λόγια. Αλλά είναι γεγονός ότι ο Πέτρος μας καθοδήγησε πάρα πολύ σωστά, πολύ έξυπνα. Πραγματικά, δηλαδή, αν δεν ήταν ο Πέτρος, δεν νομίζω θα καταφέραμε να δέσουμε. Να πούμε ότι ο Πέτρος είναι υποψήφιος στους άντρες της χρονιάς ως σκηνοθέτης φέτος. Να είσαι καλά, Πέτρο μου, ελπίζω να σκύψεις. Με το καλό. Έλα. Δεν το ήξερες, μου κάνεις πλάκα. Με το καλό. Όχι, όχι, μόνο το ξέρω. Βεβαίως, είσαι υποψήφιος ως σκηνοθέτης. Αλήθεια. Από εμάς πάντως το έχεις κερδίσει το βραβείο. Αυτό το ξέρω, Παναγιώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.